Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι τώρα, κάτσε γιατί γελάω, αλλά έχει γίνει ένα θέμα με το μικρό σου μεγάλο. Ναι. Το οποίο εγώ δεν από χθες μου το είπατε και επιλέγω επειδή είναι και σε άλλη εκπομπή τέλος πάντων, αλλά και νομίζω ότι είναι μια πολύ ατυχής στιγμή που θα έπρεπε να το προστατεύσουν και άλλοι άνθρωποι. Έχει ξεπεράσει την τηλεοπτική ευκαιρία, Γιώργο. Mm. Άκου τώρα. Ο Μικρούτσικος ήταν ένας άνθρωπος που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν εκτός πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, ήταν στα νοσοκομεία. Μέρες σε καταστολή. Βγήκε, ξύπνησε, τα είχε. Okay. Θα έπρεπε να το προστατεύσουν το Μικρούτσικο. Δηλαδή, ήταν μια γραπτή συνέντευξη. Όταν λες κάτι τέτοιο το οποίο. Και βγάλετε την κυρία Τρέμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην βάζετε την κυρία Τρέμη. Τώρα μην κάνουμε το λάθος που κάνουν άλλοι. Βγάζετε. Μόνο το Μικρούτσικο να καταλάβουν ότι μιλάμε για το Μικρούτσικο. Κυρία Τρέμη, τώρα από το πουθενά, μετά από 50 χρόνια. Μάθαμε με ποιον άντρα πήγε. Τώρα δηλαδή ντροπή αυτό. Οπότε βγάλετε την κυρία. Βάλτε τον κύριο Μικρούτσικο μόνο. Ποιοι να τον προστατεύσουν, θα πρέπει. Θα έπρεπε να πω το, θέλω να πω το εξής, Τάσο μου. Είναι μια γραπτή συνέντευξη. Ναι. Έδωσε μια εξήγηση για τον Ροδόπουλο ο Μικρούτσικος, μια εξήγηση ο Ροδόπουλος. Όπως και να έχει το πράγμα, όταν είσαι σε ένα περιοδικό και βλέπεις ότι κάποιος λέει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να σου πω κάτι, ρε Τάσο, ειλικρινά. Επειδή είσαι εδώ τρία χρόνια που είναι χοντράδα. Εδώ, παλιά δεν είσαι, συγγνώμη. Σε γραμμένες συνεντεύξεις εδώ. Δεν έχουν υποθεί τέρατα τα οποία μόνοι μας τα κόβουμε. Έχουν υποθεί. Έχουν υποθεί. Γιατί το κάνουμε. Εδώ όμως, δεν θέλω να κάνω ένα τίτλο. Δεν το κάνω. Δεν ξέρουμε για να μην εκθέσω τον άνθρωπο. Έχεις δίκιο. Εδώ είναι γραμμένη συνέντευξη. Είναι σε περιοδικό. Βλέπω λοιπόν εγώ τι έχει πει για μία σχέση με μία κυρία. Έτσι. Το... Λες ρε παιδί μου και τι θα κάνεις, θα πουλήσεις και δεν... έτσι αλλιώς τα περιοδικά τα διαβάζουν μόνοι τους. Δεν τα παίρνει κανένας. Λοιπόν, θα το πάρει κανείς παραπάνω. Όχι. Άρα γιατί να το κάνεις. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν ξέρω τις συνθήκες που, κάτω από τις οποίες έδωσε τη συνέντευξη, σε τι ύφος ήταν αυτά που είπε για την κυρία Τρέμη. Σε ό,τι και να είναι, δεν το βάζεις. Σε, δεν το βάζεις. Σε κάθε περίπτωση, επειδή βγήκε αυτή η συνέντευξη, την είδαμε όλοι, εγώ νομίζω ότι θα αρκούσε για τρία δευτερόλεπτα μια μεγάλη συγγνώμη και να έκλεινε το θέμα. Εδώ έγινε θέμα συζήτηση και κουβέντα σε πάρα πολλές εκπομπές, σε πάρα πολλά site, στο ραδιόφωνο παντού. Θα δεν ζήτησε συγγνώμη ο Μικρούτσικος. Θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτό το δεν θέμα. Συγγνώμη, δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν ξέρω. Δεν απολογήθηκε με τον τρόπο του, προσπάθησε να εξηγήσει πώς ακριβώς δεν έπρεπε να το εξηγήσει για να το ολοκληρώσει. Θα έπρεπε να το κλείσει και να πει μια μεγάλη συγγνώμη στην κυρία Τρέμη. Είναι ντροπή αυτό που ακούστηκε. Αυτή είναι η θέση μου. Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να το εξηγήσει περαιτέρω. Ωραία. Και λοιπόν, από την άλλη, πώς μοιράζεσαι τέτοιες στιγμές με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις ελάχιστα, αν τον ξέρει. Γιατί από ό,τι άκουσα και εγώ που δεν το παρακολούθησα το χρόνια, θέμα. Το 73. Πώς μοιράζεσαι αυτές τις προσωπικές στιγμές, πώς εκθέτεις έτσι μια γυναίκα. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω ότι εξήγησα κάτι που δεν το καταλάβατε στην αρχή. Όχι επειδή είναι κυρία Όλγα Τρέμη. Οποιαδήποτε γυναίκα. Ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος, μπαίνει σε νοσοκομεία. Τον άνθρωπο αυτόν τον προστατεύει. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό που λέω. Και υπάρχει κάποιο από πάνω από το συντάκτη που ελέγχει. Υποτίθεται, τώρα δεν ξέρω. Δεν ελέγχει. Λοιπόν. Αλλά από τη στιγμή που εκτίθεται το πράγμα, μετά πρέπει να ζητήσει. Δηλαδή, τον προστατεύει. Αν γίνει το κακό και βγει, μετά ζητά συγγνώμη. Ξεκάθαρα. Και λοιπόν, ζητά να αποσυρθεί κιόλα, να φύγει, να μην ασχολείται κανένα. Κάνει μια έκκληση όταν έχει δημόσιο βήμα. Μην ασχολείστε, ήταν μια βλακεία που έκανα. Να αποσυρθούν όλα και τα site και όλα. Δεν γίνεται. Σήμερα εγώ ντρέπομαι. Διαβάζω το πρωί τις εφημερίδες. Είναι πέντε εφημερίδες με πρωτοσέλιδο την κυρία Τρέμη. Είναι ντροπή για όλους μας αυτό, δηλαδή. Εντάξει, και είναι ντροπή έτσι κι αλλιώς που το συνεχίζουν και το, κάποιοι το. Ναι, αλλά κάποιοι βάζουν κάτι τίτλους, μην τους δεις καλύτερα. Γι' αυτό είναι ντροπή. Ναι. Τους είδα το πρωί στο γραφείο τους τίτλους. Γι' αυτό σας είπα, μην βάλετε και τη φωτογραφία της κυρία Τρέμη. Γιατί τώρα η κοπέλα από πού και ως πού τώρα.